Γεια σας φίλοι μου, ξεκινάμε και το σημερινό live 28 Πέμπτου 2019. Σήμερα, όπως είδατε, άργησα να κοινοποιήσω ότι θα κάνουμε το live επειδή είχα κάτι δουλίτσες και δεν ήξερα αν θα το κάνω. Οπότε, όσοι προλάβουμε, οι υπόλοιποι που δεν έχουν ενημερωθεί θα το δούνε στο replay του βίντεο. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα, για αυτούς που πραγματικά περιμέναν και προλάβαν, έχουμε ένα σημαντικό θέμα, θα σας αναλύσω ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τις συχνότητες και τις τονίσεις των αντιδράσεών μας. Όπως πάντα θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας, να μαζευτούν, να κάνουν το login ο καθένας στο βίντεο. Γεια σου Χρύσα, και θα κάνουμε τον πρόλογο. Επίσης, φίλοι μου, οποιοδήποτε θέλει μπορεί από κάτω στα σχόλια να γράψει τη δική του ερώτηση, το δικό του θέμα που θα θέλαμε ή θα θέλατε να αναπτύξουμε. Ωραία. Εύχομαι όλοι να περάσετε καλά τις μέρες των εκλογών, να κάτσετε, να σκεφτείτε, να ψάξετε, να ερευνήσετε, έτσι, και να χρησιμοποιήσετε την ψήφο στο μέτρο που σας δίνει η κοινωνία, τη δύναμη, να μπορείτε κι εσείς να επηρεάσετε. Να δούμε. Καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα φίλε. Παιδιά, αν δεν σας βλέπω όλους, να ξέρετε, επειδή τα κάνω μέσω του κινητού μου, αυτά τα live, βγαίνουν σε μικρά κουτάκια, οπότε δεν σας προλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, ακούγομαι καλά, φαίνομαι καλά, τι έχουμε εκεί. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Αφού ακούγομαι καλά και φαίνομαι καλά, και ελπίζω και εσείς φίλοι μου να τα ακούτε, εσωτερικό και εξωτερικό, επαρχία, αλλοδαπή και μη, εδώ πέρα μοιράζουμε, θα λέγαμε, τη γνώση που μπορεί ο καθένας να την κάνει το δικό του εργαλείο, να την κάνει δική του, γιατί οτιδήποτε κάνουμε δικό μας, τι άλλο, το χρήσιμο ποιούμε. Οτιδήποτε δεν είναι δικό μας και δεν είναι η δίκη μας, δηλαδή, πάνω σε αυτό, δεν έχει γίνει η δίκη, δεν έχει γίνει η επεξεργασία. Άρα βλέπουμε μια αδικία και είναι σημαντικό ο καθένας να κάνει δική του την πραγματικότητα την οποία αυτός ζει μέσα, για να μπορεί να καταλάβει την δικαιοσύνη μέσα στην αδικία που καμιά φορά μπορεί να νιώθει λόγω έλλειψη επεξεργασίας και πεπιθήσεων. Το σημερινό θέμα λοιπόν φίλοι μου έχει να κάνει με τις διάφορες συχνότητες μέσα μας αντιδράσεων τις οποίες έχουμε. Τα διάφορα σώματα τα οποία υπάρχουν μέσα μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάποια ύλη συγκεντρωμένη από κάθε διάσταση η οποία δουλεύει ενσωματωμένη, θα λέγαμε, με τη συνείδησή μας. Αν το φυσικό σας σώμα το λέτε σώμα, είναι επειδή λειτουργεί όλο μαζί η κυταρική αυτή η δομή και τα όργανα σαν ένας ενιαίος μηχανισμός. Το σώμα της πυροσβεστικής, το σώμα της αστυνομίας, οτιδήποτε λέμε σώμα στην πραγματικότητα είναι διάφορες ατομικότητες οι οποίες δουλεύουν λειτουργικά. Είναι πολύ απλό το πράγμα λοιπόν να καταλάβουμε ότι όταν εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για το φυσικό σώμα, λειτουργούμε ενιαία όλες τις φυσικές μονάδες τις οποίες το απαρτίζουν. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το συναισθηματικό σώμα, τι κάνουμε, λειτουργούν όλες οι μονάδες που δουλεύουν στη συναισθηματική κατάσταση. Όταν μιλάμε για το νοητικό σώμα, μιλάμε για το λειτουργικό εκείνο επίπεδο που δουλεύει με την νοητική ύλη. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν και έχουν, θα λέγαμε, ένα μεγάλο γυμνασμένο ή αγύμναστο σώμα. Το γυμνασμένο το φυσικό σώμα το καλλιεργούμε ή το εκπαιδεύουμε, θα λέγαμε, κάνοντας διάφορες ασκήσεις. Αυτές οι ασκήσεις είναι τίποτα άλλο παρά ενέργειες που τις ασκεί το φυσικό σώμα και βλέπετε ότι έχουμε υγεία, ασθένεια, ότι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς μεγάλους, ευληγησία, και όλα τα υπόλοιπα που κάνετε όταν ασκεί το φυσικό σας σώμα συγκεκριμένες ενέργειες. Όταν το συναισθηματικό σας σώμα
ασκεί άλλες ενέργειες, δημιουργούμε ένα δυνατό συναισθηματικό σώμα, ένα δυνατό συγκινησιακό σώμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, μιλώντας ινδουιστικά θα λέγαμε, βάσει των τσάκρα, τα οποία υπάρχουν σαν δίνες μέσα στο αστρικό μας θα λέγαμε σώμα, το μοριακό δηλαδή σώμα, το οποίο είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το φυσικό σώμα, διότι αποτελείται από αυτό το μοριακό επίπεδο, το οποίο κρατάει ακόμα τις ιδιότητες από αυτό το σώμα, τα στοιχεία που το έχουν απαρτήσει. Άρα το αστρικό σώμα είναι σχεδόν ένα είδωλο, θα λέγαμε, του φυσικού σώματος. Αυτό λοιπόν το αστρικό σώμα, φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι λειτουργεί με συγκεκριμένες συχνότητες. Όταν εμείς θέλουμε να γίνουμε συνειδητοί λοιπόν στο αστρικό μας σώμα, πρέπει μέσα μας να περάσουμε συγκεκριμένες διαδικασίες, να ασκήσουμε συγκεκριμένες συναισθηματικές ή συγκινησιακές καταστάσεις. Βλέπετε, η ενέργεια όταν ασκείται στο αστρικό σώμα είναι τα διάφορα συναισθήματα που νιώθετε. Όταν εμείς εκπαιδεύουμε λοιπόν το αστρικό σώμα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να ασκούμε συγκεκριμένες ενέργειες για να το δυναμώσουμε ή να το κάψουμε, όπως και με τους μύες μας, να το κάψουμε το αστρικό σώμα, διότι το υπερλειτουργούμε. Καταλαβαίνετε ότι μια άσκηση στο φυσικό επίπεδο, όταν πάμε στο γυμναστήριο και δεν ξέρουμε πώς θα την κάνουμε και την κάνουμε στραβά, πολλές φορές μπορεί να φανεί μοιραία. Έτσι ακριβώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τραυματισμένα συγκινησιακά σώματα, λόγω έλλειψη εκπαίδευσης, οπότε είναι αδύναμα να σηκώσουν συγκεκριμένα βάρη, και λόγω καμιά φορά ασκώντας δηλαδή συγκεκριμένες ενέργειες όχι σωστά. Οπότε δεν ωφελείται και δεν δυναμώνει το αστρικό του, θα λέγαμε, σώμα. Παράλληλα λοιπόν με αυτά τα σώματα που έχουμε, τα δύο, έχουμε και το νοητικό σώμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα μιλήσω για όλα τα σώματα, θα μιλήσω για αυτά τα οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, κατάσταση ενσωμάτωση, θα λέγαμε, συνείδησή τους. Το νοητικό σώμα λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά νοητική ύλη. Η νοητική ύλη, όταν για μας λειτουργεί υποσυνείδητα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σώμα γιατί κάνει ό,τι θέλει. Ενώ το σώμα μου υποτίθεται υπακούει τις διάφορες εντολές μου, γιατί είναι το πρωταρχικό και το άμεσο εργαλείο μου. Είναι άμεσο εργαλείο το φυσικό σώμα μας, γιατί έχουμε, θα λέγαμε, έναν έλεγχο. Μπορεί όχι αποκλειστικά τον πλήρη έλεγχο 100%, αλλά κάποιος που γυμνάζει το σώμα του δημιουργεί σχέσεις ανάμεσα στο σώμα του και στη συνείδησή του. Οπότε έχουν μια καλύτερη σχέση, οπότε έχουν μια καλύτερη επικοινωνία, οπότε ξέρει πώς λειτουργεί το λειτουργικό, οπότε ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσει. Άλλωστε, τα πάντα, όλη η γνώση, γίνεται για να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε εργαλεία υπάρχουν. Και αν εμείς φτάσουμε σε εκείνο το σώμα μας, το πνευματικό, τότε καταλαβαίνουμε ότι η διάσταση και εμείς είμαστε ένα, το περιβάλλον και εμείς είμαστε ένα, και τότε μπορούμε να κινήσουμε το ίδιο το περιβάλλον από το επίπεδο εκείνο το οποίο θα έχουμε εμείς τη συνείδησή μας στο σώμα μας, που λέμε, θα λέγαμε, τα πιο ψηλά, τα εθερικά. Τι γίνεται τώρα? Κάθε φορά που εμείς στα τρία αυτά τα κατώτερα σώματα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα ελέγξουν, γιατί δεν έχουν τη συνείδησή τους, καταλαβαίνετε ότι μπερδεύουν κάθε φορά το ένα με το άλλο. Πώς τα μπερδεύουν, και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Κάθε σώμα έχει τη δική του ταχύτητα, φίλοι μου, τη δική του εξελιτική ταχύτητα. Βλέπετε ότι διαφορετικά κινείται το πιο ρευστό σώμα και διαφορετικά κινείται το πάγιο σώμα. Όλα ξεκινούν από την ικανότητα να έχουμε δημιουργήσει τον χωροχρόνο, που δεν είναι τίποτα άλλο, αυτό το 3D που λέτε, παρά η πιο αργή κατάσταση που εμείς τα λέγαμε βιώνουμε για να έχουμε κάποια σταθερά. Παρ' όλα αυτά, ως διαμαγείας η ενέργεια κινείται πολύ πιο γρήγορα για να μπορεί να κρατήσει και να περνάει πολλές φορές από το ίδιο σημείο, ώστε να φαίνεται σε εμάς, στα μάτια μας, σταθερό. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι το σώμα μας, το φυσικό, είναι εκείνο το σώμα που, επειδή είναι πιεσμένη, θα λέγαμε, η ύλη, συμπιεσμένη, λόγω αυξημένης, θα λέγαμε, ταχύτητας, δημιουργεί ένα πάγιο, θα λέγαμε, μοτίβο, και η κίνησή του είναι αργή. Το συναισθηματικό σώμα δεν είναι το ίδιο πάγιο, είναι κάπως πάγιο, γι' αυτό και οι άνθρωποι του συναισθηματικού πολλές φορές παγιώνουν και δεν είναι ρευστοί στα συναισθήματά τους, γιατί είναι διάφορες εναλλαγές μέσα τους. Απ' την άλλη, μια παγιότητα, δηλαδή πάγος, στο νοητικό σώμα μας κάνει να είμαστε κολλημένοι με διάφορες πεπιθήσεις και εκεί να μην έχουμε πάλι τη ρευστότητα, την οποία μας δίνεται η ευκαιρία,
λόγω της ίδιας της φύσης της νοητικής, του νοητικού σώματος δηλαδή, που επειδή έχει ρευστότητα, απλότητα, επειδή είναι πιο ενεργειακό, να μπορεί να ελύσεται για να μπορεί να περνάει από ιδέα σε ιδέα, να επεξεργάζεται και να μπαίνει σε διάφορες αλήθειες. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όταν εμείς λέμε να συγχωρέσουμε ή να συμπαθήσουμε, έτσι, ή να αισθανθούμε τον άλλον, καταλαβαίνετε ότι με το φυσικό σώμα, για να τον κατανοήσουμε τον άλλον, να τον πάρουμε μέσα μας, πρέπει να τον φάμε. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι διάφορες μοιήσεις, οι πρωταρχικές στο ανθρώπινο είδος, έρχονται από τι άλλο, από το φαγητό. Οι πρώτες μοιήσεις έρχονται από το φαγητό. Δηλαδή, όπως τα παιδάκια βλέπετε, κάθε φορά που κάτι θέλει να το νιώσει, το βάζει στο στόμα του. Να το κάνει δικό του, είτε είναι δηλητήριο είτε οτιδήποτε. Να το περάσει στον οργανισμό του, να αρρωστήσει, να δει μέσα τι γίνεται ο οργανισμός ο ίδιος. Αυτή η πρώτη επαφή, θα λέγαμε, είναι μια εμπειρία που οι άνθρωποι, θα λέγαμε, παίρνουν. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς έχουμε μεγαλώσει την εξέλιξή μας και έχουμε χρησιμοποιήσει και το συναισθηματικό σώμα μας, βλέπετε η συγκίνηση κάνοντας σχέσεις, φτιάχνοντας οικογένειες, κάνοντας δεσμούς, αδέρφια, γονείς, σχέσεις, παντριές, λειτουργούν το συγκινησιακό σώμα. Δηλαδή μια άλλη επαφή ένας με τον άλλον. Δεν χρειάζεται τον άλλον να τον σκοτώσουμε, να τον φάμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε σεξ, να τον φιλήσουμε, να αγκαλιαστούμε και έτσι λίγο-λίγο να βιάσουμε, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, το συναισθηματικό σώμα του ενός με το άλλο, να νιώσουν τα ίδια συναισθήματα. Όπως απ' την άλλη, λόγω της αντίθετης μαγνητικής πολικότητας που έχουν τα αστρικά σώματα, βλέπετε ότι έρχεται η έννοια της πόλωσης και καταλαβαίνουμε λοιπόν στο συγκινησιακό σώμα κάθε φορά όταν ο άλλος μας δίνει μια ενέργεια διαφορετική από τη δική μας. Αμέσως τι κάνετε, τη νιώθετε σαν δηλητήριο, θυμώνετε, γιατί βλέπετε ότι στην πραγματικότητα δεν είστε εσείς αυτή η ενέργεια που λαμβάνετε από τον άλλον. Το νοητικό σώμα είναι ακόμα πιο λεπτεπίλεπτο. Βλέπετε, οι άνθρωποι μετά καλλιέργησαν την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία των απόψεων, οπότε μπορούν να πάρουν τον άλλο μέσα τους χωρίς να τον φάνε, χωρίς να κάνουν σεξ μαζί τους, παρά να καταλάβουν την αλήθεια μέσω της ιδέας που μπορεί να έχει. Έτσι λοιπόν τι καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε ότι μέσω της ιδέας, μέσω των συγκινήσεων και μέσω της φυσικής ύλης που είναι οι πέντε αισθήσεις, μπορούμε να συλλάβουμε δεδομένα για τον άλλον. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται, φίλοι μου. Μπορεί να φάμε ένα ζώο, αλλά δεν θα γίνουμε αυτό το ζώο, γιατί υπάρχει μια μνήμη συγκεκριμένη μέσα μας. Μέσα σε αυτή η μνήμη συγκεκριμένη είναι τόσο δυνατή που μπορεί να τρώτε, ας πούμε, καθημερινά χόρτα, αλλά εσείς δεν θα γίνετε φυτό. Μπορεί να τρώτε φασόλια, αλλά δεν θα γίνετε φασόλι. Υπάρχει μια μνήμη μέσα σας που είναι πολύ παγιωμένη στο φυσικό σώμα για να διατηρεί αυτό το μοτίβο της ενέργειας της οποίας έχετε για να κρατήσετε αυτή την μορφή σας. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτή η μνήμη είναι τόσο εντατική και ενστικτόδης, θα λέγαμε, και περασμένη στο πρόγραμμα, για να μπορείτε εσείς να κρατάτε τη μορφή σας οτιδήποτε και να γίνει. Μπορεί πολλές φορές να πάθετε ένα ατύχημα, όμως το σώμα θυμάται και κρατάει μια μορφή. Μπορεί πολλές φορές να βγάλετε μια αρρώστια, όμως το σώμα θυμάται και επαναέρθει στη μνήμη της επαναφοράς του. Πολλές φορές μπορεί να γίνουν πράγματα, αλλά εσείς δεν μπορείτε να πειράξετε τόσο πολύ το φυσικό σώμα μόνο όταν το βιάσετε. Δηλαδή με τίποτα χειρουργία, πλαστικές, ιστορίες, απλά μπορούμε να το δυναμώσουμε ή όχι. Καταλαβαίνετε όμως, φίλοι μου, με το αστρικό σώμα, επειδή είναι πιο ρευστό, τα συναισθήματά σας μπορείτε πιο εύκολα να τα αλλάξετε. Μπορείτε να μπείτε πιο εύκολα στη θέση του άλλου, γιατί είναι πιο ρευστό, όπως σας είπα, αυτό το σώμα. Και με το νοητικό σας σώμα μπορείτε ακόμα πιο ρευστά, επειδή αλλάζει και παίρνει ακόμα πιο πολλές μορφές, να το αλλάξετε ακόμα πιο πολύ. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε με τα εθερικά μας σώμα, των άνω διαφραγματικών τσάκρα και όχι των κάτω διαφραγματικών. Φανταστείτε πόσο αυτά τα ανώτερα σώματά μας είναι τόσο εθέρια που μπορούν να γίνουν τα πάντα. Σε ένα παλιό βίντεο σας είχα μιλήσει για τους εθέρες και σας είχα πει ότι υπάρχουν 4 ειδών εθέρες. Υπάρχει ο ζωτικός, ο αναπαραγωγικός, ο αντανακλαστικός και ο φωτεινός. Βλέπετε, όταν περνάμε στην κατάσταση του φωτός, όλα είναι ένα. Της αντανάκλασης, βλέπετε, ο κάθε ένας αντανακλάει μέσα του το οτιδήποτε βλέπει. Όταν περάσουμε αυτούς τους δύο ψηλότερους εθέρες, το φωτεινό και το αντανακλαστικό, είναι αυτό που λέμε βγαίνουμε έξω από το σώμα μας. Γιατί εκείνα τα σώματα έχουν την ικανότητα να μην έχουν μορφή, παρά να παίρνουν την οποιαδήποτε μορφή. Με αυτά τα σώματα μπορείτε να συγχωρέσετε, να βιώσετε, να καταλάβετε
και να δημιουργήσετε το οτιδήποτε πνευματικό. Με τα κατώτερα σώματα δεν μπορεί να δημιουργήσετε τίποτα πνευματικό. Με τα κατώτερα σώματα λειτουργείτε κάτω από άλλα μοτίβα, φίλοι μου. Και όλο αυτό σας το λέω για να έρθουμε σε εκείνη την κατάσταση, να καταλάβετε πως πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται και πάνε με τα κατώτερα σώματα να κάνουν τις ιδιότητες, να ασκήσουν ενέργειες που είναι για τα ανώτερα. Παραδείγματος χάρη, τι θέλω να πω. Κάποιος μπορεί να με αγαπάει και να τον αγαπάω. Και κατά λάθος να έρθει να μου δώσει μια μαχαιριά ή να με χτυπήσει. Το σώμα μου λοιπόν το φυσικό θα πληγωθεί και θα αρχίσει να τρέχει αίμα. Αυτόματα το σώμα μου θα πονέσει. Παρ' όλα αυτά εγώ, επειδή το αγαπάω, μπορεί να είναι το παιδί μου, η μάνα μου και να μου ζητήσει συγγνώμη, να θυμώσω λίγο, να κάνω οτιδήποτε γιατί δεν μου αρέσουν αυτές οι ενέργειες, αλλά να το συγχωρέσω και να του πω εντάξει, καταλαβαίνω ότι έγινε από ατύχημα. Με το που εγώ καταλαβαίνω ότι έγινε από ατύχημα, λέτε να φτιάχνει το σώμα μου κατευθείαν? Όχι. Το αίμα θα τρέχει και θα θέλει την δική του διαδικασία για να επουλωθεί. Αναλόγως το πόσο πολύ εγώ το βοηθάω, έχοντας μια ουδέτερη κατάσταση ή θετική απέναντι σε αυτό που έγινε ή μια αρνητική. Όταν κρατάω θυμό, όταν κρατάω νοητική επεξεργασία αρνητική εκδίκησης, δηλαδή όταν παγιώνω όλα τα άλλα σώματα και λειτουργούν αρνητικά ακόμα και για το φυσικό σώμα για να μπορεί να φτιαχτεί. Στην κατάστασή μας όμως, στο παράδειγμα που σας είπα εγώ, βλέπετε ότι εγώ συγχωρώ τον άλλον. Παρ' όλα αυτά, το νοητικό μου καταλαβαίνει ότι το έκανε κατά λάθος. Το συναισθηματικό μου καταλαβαίνει ότι αυτή η ενέργεια ήταν μια αδιαφορία ή απροσεξία και μπορεί να μ' άρεσε αυτή η ενέργεια και να αντιδράσω γιατί θα μου φέρει έναν προσωρινό θυμό. Παρ' όλα αυτά, το φυσικό σώμα που θα πληγωθεί, τι θα κάνει, θα θέλει τη δική του διαδικασία για να γίνει καλά. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, θέλω να καταλάβω ότι πολλές φορές σε μια σχέση που όλοι σχετιζόμαστε, είτε είναι ερωτική, είτε είναι οικογενειακή, είτε είναι επαγγελματική, λειτουργούν όλα τα σώματά σας. Πολλές φορές λοιπόν μπερδεύεστε και επειδή το αρνητικό σας σώμα νομίζετε ότι είναι εντάξει, θέλετε να κινήσετε και το συγκινησιακό και το φυσικό στο ανάλογο επίπεδο. Πολλές φορές, επειδή θέλετε με το αρνητικό σώμα να φτιάξετε μια κατάσταση, θεωρείτε ότι πρέπει και το συγκινησιακό σας σώμα και το φυσικό να επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα. Οι ταχύτητες λοιπόν που λειτουργούν είναι τελείως διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά είναι σαν ομόκεντροι κύκλοι, όπως ακριβώς είναι η σφαίρα της γης και τα διάφορες στρώματα που έχει από πάνω η γη. Βλέπετε, καθώς κινείται η γη, τα στρώματα κινούνται, αλλά όχι με την ίδια ταχύτητα. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και μέσα μας. Η ταχύτητα η μεγάλη του φυσικού σώματος κινείται μια συγκεκριμένη ενέργεια και δύναμη και στροφή. Παρ' όλα αυτά, τα πιο αιθέρια σώματα δεν κινούνται τόσο πολύ ανάλογα το φυσικό επίπεδο. Όμως ο άνθρωπος τι κάνει? Ταυτίζεται με το φυσικό του σώμα. Και γι' αυτό τι θέλει? Χρόνο. Τι σου λέει? Χρόνο. Αυτός θέλει χρόνο. Και όχι μόνο θέλει χρόνο. Πολλές φορές τι κάνει? Θέλει παραπάνω χρόνο από το χρόνο που μπορεί να χρειάζεται το φυσικό σώμα. Παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε πώς βαράει στο υποσυνείδητο, θα λέγαμε εκείνο το κομμάτι της αρρώστιας που λέγεται θυσμός. Από πρέζα, από κοκαίνη, δηλαδή από τα βαριά ναρκωτικά, ακόμα και από την νικοτίνη και τα υπόλοιπα. Ενώ το φυσικό σώμα για να αποκατασταθεί χρειάζεται ορισμένους τύπους, θα λέγαμε, ενέργειας, να ασκήσει ορισμένες ενέργειες κάθαρσης και να το πιάσει αστερητικά και να περάσει μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, ίσως 7 μέρες, ίσως και λιγότερο για μερικούς ανθρώπους ή περισσότερο, για να φύγουν τα αστερητικά και γίνεται καλά το σώμα. Βλέπετε το συγκινησιακό σώμα και το νοητικό σώμα, ενώ θα πρέπει να είναι ακόμα πιο καλά, επειδή δεν έχουν κάνει την άλλη γύμναση και εκπαίδευση, φίλοι μου, βλέπετε ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν το σοκ, το πλήγωμα και θέλουν παραπάνω χρόνο. Βλέπετε πως οι άνθρωποι είναι νοητικά κολλημένοι και ενώ το σώμα τους είναι καλά, το μυαλό τους είναι κολλημένο ή το συγκινησιακό τους, το συνέστημα που είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο σώματα. Καταλαβαίνετε πόσο κολλημένα είμαστε ψυχολογικά. Και αυτό είναι όλο το κόλλο που σας λέω. Γιατί? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε φορά για κάποια σχέση, για το ίδιο γεγονός, τα συγκεκριμένα σώματα που έχουμε συμπεριφέρονται διαφορετικά. Έρχεται όμως ο κόσμος και εμπαίνει στην ενοχή. Ενοχή. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να πονάει. Και όταν δεν θέλει να πονάει, θεωρεί ότι είναι κακό να πονάει. Επειδή με το μυαλό του το κατάλαβε, επειδή έχει ακούσει διδασκαλίες, επειδή νοητικά το καταλαβαίνει, νομίζω ότι πρέπει το συγκινησιακό του επίπεδο ακριβώς να περάσει τόσο γρήγορα. Και ότι δεν θα έπρεπε να θυμώνει. Πολλές φορές ακούω για το θυμό που λένε πολλοί άνθρωποι οτιδήποτε πράγματα. Ο θυμός σημαίνει ότι προερχόμενος λοιπόν από το συγκινησιακό μας σώμα
Επειδή στα κατώτερα σώματα είμαστε μορφοποιημένοι και έχουμε μια ατομικότητα, είναι φυσικό στον κόσμο του διαχωρισμού οι ατομικότητες μεταξύ τους να μην είναι όλες, θα λέγαμε, συμβιωτικές. Είναι αυτοί που λέμε μερικοί εχθρικές, παρασιτικές και άλλες είναι φιλικές προς εμάς. Καταλαβαίνετε ότι εμείς όταν βλέπουμε ένα φίδι, το συγκινησιακό μας επίπεδο μπορεί να τρομάζει, το νεωτικό μας να τα αγαπάει τα ζωάκια και το φυσικό μας, αν μας δαγκώσει το φίδι, να πεθάνουμε. Θέλω, φίλοι μου, να καταλάβετε αυτά τα πράγματα όταν μιλάμε για κάποια σχέση. Στο φυσικό επίπεδο έχουμε έναν διαχωρισμό. Τις περισσότερες φορές, σε αυτά τα σώματα λοιπόν, για του διαχωρισμού, τι κάνουμε? Βρίσκουμε τον εαυτό μας εξ αφαιρέσεως. Στα εθερικά σώματα, επειδή εκεί πέρα έχουμε ενώσεις και είναι τόσο ρευστά και δεν έχουμε τόσο πολύ την ατομικότητα και τη μορφή, βρίσκουμε τον εαυτό μας εκ προθέσεως, προσθέσεως. Δηλαδή τι? Ενώσεως, ένωση, συχνότητα. Πάνω μιλάμε για την ένωση, κάτω μιλάμε για την συνεργασία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και όμως είναι ένα. Απλά το ένα γίνεται με τα ανώτερα σώματα, γιατί με τον άλλον είμαι το ίδιο, ενώ με το κάτω δεν μπορείτε ποτέ να είστε ο άλλος. Απλά συνεργάζεστε, φιλιέστε, κάνετε σεξ, πολεμάτε, πλακώνεστε. Κάτι κάνετε, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένα και οι δύο ένα έργο. Άλλο αν είναι επικοδομητικό ή αν είναι καταστροφικό. Όμως κάτω υπάρχει συνεργασία, πάνω υπάρχει ένωση. Πάνω λες νιώθουμε το ίδιο, είμαστε το ίδιο, μοιραζόμαστε το ίδιο. Πολλές φορές σας λέω δεν είναι δικές σας οι σκέψεις, γιατί οι σκέψεις υπάρχουν και εσείς απλά τις μοιραζόμαστε. Δεν υπάρχει τηλεπάθεια, γιατί η τηλεπάθεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά και οι δύο να έχουμε την ίδια δόνηση. Στον κόσμο της μορφής, στον κόσμο του διαχωρισμού, δείχνουμε ότι εμείς δίνουμε θεραπεία. Φαίνεται ότι εμείς δίνουμε στον άλλον. Είναι ο κόσμος των πακέτων. Ενώ ο πάνω κόσμος είναι ο κόσμος των δονήσεων. Θα μου πει στα μάτια, τα πακέτα δεν έχουν εσωτερικά δονήσεις. Βέβαια, όλα είναι δονήσεις. Αλλά εμείς στον κόσμο αυτόν που ζούμε τα έχουμε πακετοποιήσει όλα, δηλαδή τα έχουμε διαχωρίσει όλα. Γιατί έχουμε τον διαχωρισμό. Δηλαδή, ο Δία, σας είπα, ο εθεροβάμων, το εθερικό μας, ο εθερικός μας νους, χωρίζει την πραγματικότητα για να μην. Για να την καταλαβαίνουμε σε μορφές. Γιατί να την καταλαβαίνουμε σε μορφές? Γιατί ζούμε στον κόσμο των μορφών και έχουμε τη δική μας ατομική μορφή. Άρα για να μπορούμε να συλλάβουμε τις ενέργειες, τι κάνουμε, με το κατώτερο θα λέγαμε νοητικό, τις διαχωρίζουμε για να μπορούμε να τις μορφοποιήσουμε, για να τις οριοθετήσουμε, για να μπορούμε μετά να ξέρουμε πότε είμαστε απ' έξω ή πότε είμαστε μέσα. Εκεί χρειάζεται ένας βαθμός εκπαίδευσης, μάθησης, και να φτιάξουμε, σας είπα, τον ψυχολογικό χάρτη των ενεργειών. Καταλαβαίνετε, στο πάνω μέρος όμως, όταν δουλεύουμε και αναπτύξουμε τα ανώτερα σώματά μας, λειτουργούμε αντιστρόφως ανάλογα. Στο πάνω μέρος δεν χρειάζεται να διαχωρίζουμε, χρειάζεται να συνθέσουμε τον διαχωρισμό που πριν είχαμε, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί έτσι φαίνεται στη φυσική μας κατάσταση της ενσάρκωσης, της οποίας νιώθουμε όταν γεννόμαστε. Έτσι δεν είναι? Άρα η πρώτη κατάσταση του ανθρώπου, βλέπετε, ενώ ήταν στην ένωση, έρχεται να γίνει στον συνειδητός στον διαχωρισμό. Και αφού καταλάβει τον διαχωρισμό, τότε θα ξαναμπεί στην ένωση. Βλέπετε, οτιδήποτε πράγμα θέλουμε να το επεξεργαστούμε, επειδή από εδώ πέρα έχουμε μπει σε εκείνο το matrix που χρειάζεται να το δούμε έξω από μας με μια μορφή στον διαχωρισμό, το αποκόβουμε από τον εαυτό μας, γινόμαστε παρατηρητές, το παρατηρούμε, το οριοθετούμε, το ορίζουμε βέβαια, έτσι, αυτό σημαίνει, για να το περιορίσουμε μετά, δηλαδή να γίνουμε τα πέριξ του, να το συγχωρέσουμε δηλαδή, γιατί θα έχουμε γίνει τα πέριξ του, θα είμαστε γύρω του, άρα θα χωράει μέσα μας. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι τα κατώτερα σώματα είναι φτιαγμένα για να λειτουργούν έτσι. Θέλω να σταματήσετε να βιάζετε λόγω ντροπής και άγνοιας τα κατώτερα σώματά σας. Είναι φτιαγμένα για να λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Βεβαίως μπορείτε να τα φέρετε σε μια χρήση να είναι normal από την κατάχρηση. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Πρέπει λοιπόν πρώτα να έρθουμε σε μια ισορροπία. Έτσι, και μόλις έρθουμε σε μια ισορροπία, τότε μετά θα κοιτάξουμε να φύγει από μέσα μας η ντροπή, την οποία εμείς νιώθαμε ότι αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, μόνο και μόνο επειδή δεν είχαμε μάθει τη συνείδησή μας να ανεβαίνει στα υπόλοιπα σώματα. Βλέπετε, στην πραγματικότητα ο κόσμος, θα λέγαμε, σχετικά με την έννοια της κόλασης, του πόνου, της διαδικασίας,
των εκρήξεων, του θανάτου και της ζωής, είναι ο κόσμος του διαχωρισμού. Δεν μπορεί κάτι να συμβαίνει αιώνια, συνεχώς τα πάντα αρεί, αλλάζει, αλλάζουν ενέργειες, αλλάζουν μορφές. Μέσα μας έχουμε χιλιάδες θανάτους κάθε φορά. Τα κύτταρά μας πεθαίνουν, τα κύτταρά μας γεννιούνται. Η γη έχει χιλιάδες θανάτους. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, τα ζώα πεθαίνουν, τα ζώα γεννιούνται, οι άνθρωποι γεννιούνται. Ο γαλαξίας έχει τα πάντα. Πλανήτες πεθαίνουν, ύλη πεθαίνουν, ύλη γεννιούνται. Καταλαβαίνετε, σε όποιο μικρό κόσμο ή μεγά κόσμο είναι η συνείδησή μας, τόσο πιο πολύ βλέπουμε τους ανάλογους κύκλους. Έτσι λοιπόν σας καλώ να δείτε τους δικούς σας κύκλους κάθε φορά που κάθε σώμα σας ή κάθε επίπεδο συνείδησής σας βγάζει αυτά που λέμε τα διάφορα δαιμόνια. Βγαίνουν έξω από εσάς τα διάφορα εγώ, οι διάφοροι δηλαδή παράλληλοι αυτοί που υπάρχουν στο υποσυνείδητο, και ο καθένας κάνει τον κύκλο του. Όσο ταϊσμένος είναι, είναι μικρός κύκλος. Σαν να βγαίνει ένα παιδάκι, ατάιστο, μεγάλος κύκλος, συγγνώμη. Σαν να βγαίνει ένα παιδάκι που να είναι αδύναμο. Αν είναι αδύναμο, παραπληγικό, θα κάνει μικρό κύκλο γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί δεν έχει την απαιτούμενη ψυχική θέληση για να αγιώσει η υγεία. Έτσι ακριβώς είναι και το κάθε εγώ μέσα μας. Όταν βγαίνει κάθε εγώ και το έχουμε δυναμώσει, του έχουμε δώσει παραπάνω συνείδηση, παραπάνω υγεία, παραπάνω διατήρηση. Πώς κάτι διατηρείται όταν εστιάζουμε? Γι' αυτό λέμε διατήρηση. Τηρώ δηλαδή, το κοιτάω, το τηρώ, το κοιτάω, εστιάζω με το νου. Όσο εμείς εστιάζουμε κάτι με το νου, το ζωντανεύουμε, φίλοι μου. Γι' αυτό όλο αυτό που ζείτε, όλο αυτό που ζείτε τώρα γύρω μου, εμείς, εσείς, τα πάντα, είναι μια διατήρηση της συλλογικής νόησης των ανθρώπων. Όταν αυτή η διατήρηση πάψει, είναι γιατί αρχίζει να καταραίει το όλο σύστημα, το όλο περιβάλλον, η όλη διάσταση. Όπως και το φυσικό σώμα μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έλλειψη διατήρησης λόγω πεπιθήσεων. Που μόλις εξελιχθούμε και μπούμε σε αυτά τα βάθη, θα μπορούμε να νικήσουμε το φαινομενικό, θα λέγαμε, υλικό θάνατο. Όλα λοιπόν τα σώματα λειτουργούν σε διάφορους χρόνους. Γι' αυτό λέμε κάθε φορά θέλει τον χρόνο του. Για τους ανθρώπους που λειτουργούν σε ψηλότερο επίπεδο θέλει πολύ λίγο χρόνο. Για τους ανθρώπους που είναι ταυτισμένοι με το υλικό του σώμα και περνάνε διαδικασίες και ασκώντας μόνο τις ενέργειες του φυσικού σώματος και το νοητικό τους και το συγκινησιακό τους, θα λέγαμε τίνουν, μαγνητίζονται με το φυσικό σώμα αντί με τα εθερικά σώματα, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν παραπάνω χρόνο. Και εκεί πέρα έρχεται ένα σλόγγαν που ακούω τελευταίο καιρό, ότι δώσε χρόνο, δώσε χρόνο, δώσε χρόνο, αλλά το φυσικό σώμα, παρόλο που θέλει τον χρόνο του, έχει και τα γερατιά του. Και αυτό μας δίνει μια κατάσταση να ακούτε καμιά φορά ότι ο χρόνος είναι ενάντια μας. Ξέρουμε ότι όλοι θέλουμε χρόνο, αλλά πρέπει να καταλάβετε μες στη λύθη που ζούμε, κάθε φορά σε μια εσάρκωση δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο να το κάνουμε, να το τραβήξουμε σαν να είμαστε αιώνιοι. Πρέπει σε αυτόν τον εξελικτικό χρόνο που έχετε, της δικής σας εσάρκωσης, να έχετε κάνει κάποια βήματα. Γιατί δεν ζούμε αιώνια? Γιατί το φυσικό μας σώμα καταραίει. Είμαστε ακόμα σε αυτή την αντιστατική κατάσταση που βεβαίως μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα μετά από 20 περίπου χρόνια, το 36-37, να γίνει μια σύνδεξη του αστρικού με το φυσικό πεδίο. Θα το πούμε σε ένα άλλο βίντεο και αυτόματα οι άνθρωποι να περάσουν σε ένα άλλο επίπεδο και να γίνει ένας διαχωρισμός, αυτοί που θα μείνουν στο 3D, με τους υπόλοιπους που θα περάσουν στην πιο αστρική κατάσταση. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Εδώ θέλω λοιπόν να σας πω, ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Κάθε σώμα θέλει το δικό του χρόνο. Όσο εσείς δεν είσαστε ενεργοποιημένοι, δηλαδή τη συνείδησή σας στα σώματα, δεν έχετε πόσο να ανεβαίνετε σκαλιά για να δείτε τον κόσμο από ψηλά, θα λέγαμε. Οπότε μόλις μπαίνετε στο άχρονο, δεν θέλει καθόλου χρόνο, είστε ήδη θεραπευμένοι. Όταν δουλεύετε στο χρονικό, είναι φυσικό να θέλει τον απαιτούμενο χρόνο. Ακούω λοιπόν τους ανθρώπους που είναι ταυτισμένοι με το φυσικό, θέλει το χρόνο του, θέλει το χρόνο του, θέλει το χρόνο του. Βεβαίως, όλοι θέλουν το χρόνο τους. Φανταστείτε όμως πόσο χρόνος μειώνεται όταν εμείς δουλεύουμε με τα ανώτερα σώματα. Πώς? Όταν τα κάνουμε σώματα. Δηλαδή όταν καταλάβουμε τη λειτουργία τους και δουλεύουν για μας. Αν λοιπόν εμάς δουλεύουν τα σώματα και ενεργοποιήσουμε τα εσωτερικά σώματα, δηλαδή τις διάφορες συνειδησιακές μας καταστάσεις, που βλέπουμε τα πράγματα από ένα άλλο πεδίο, με μια άλλη προσέγγιση, κάτω από ορισμένες άλλες, θα λέγαμε, συσχετισμούς, τότε θα δούμε πόσο η θεραπεία ήδη έχει γίνει και πώς όσο εμείς κατεβαίνουμε στα κατώτερα σώματα,
Η θεραπεία θα πηγαίνει ανάλογα τα κολλήματα και τις ενώσεις και τις συνδέσεις και τους εθισμούς που έχουμε με το φυσικό μας σώμα. Αυτή είναι η έννοια της αποτάφτισης από το υλικό επίπεδο και όχι η έννοια βέβαια της κατάκρισης. Αυτή είναι η έννοια της αποτάφτισης από τα αρνητικά συναισθήματα που έχουμε και όχι η έννοια της κατάκρισης. Έτσι, κάθε φορά λοιπόν που εσείς έχετε ένα αρνητικό συνέστημα, είναι γιατί η συνείδησή σας μένει σε αυτό το σώμα και δεν περνάει στο επόμενο. Γιατί μένει σε αυτό το σώμα? Γιατί δεν έχετε φτιάξει εκείνη την ευχέρεια να λειτουργείτε ή όλα τα σώματα, ή εκείνο το σώμα να μην έχει δυναμώσει τόσο όσο χρειάζεται, άρα χρειάζεται να το δυναμώσετε, γι' αυτό ο νου σας μένει παραπάνω εκεί για να περάσει από μέσα σας αυτή η ενέργεια για να την ασκήσετε. Και μόλις ασκείτε κάποια ενέργεια όπως σας είπα, κάνετε δηλαδή ασκήσεις, γιατί μόνο με ασκήσεις τα πράγματα έρχονται σε μια καινούρια, θα λέγαμε, κατάσταση, επειδή ασκώντας κάποια ενέργεια έρχονται και τα ανάλογα αποτελέσματα της ενέργειας που διαπερνάνε τον φορέα μας. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι η άσκηση και οι ασκήσεις που κάνουμε πολλές φορές και οι σωστούς που έρχονται κάνουμε σεμινάρια και αυτά τα πράγματα που σας λέω, ακόμα και όλο αυτό το εθερικό σώμα που σας δουλεύω καμιά φορά και το νοητικό, είναι για να μπορέσετε να τα ασκήσετε και να γίνετε κάτοχοι του νοητικού σώματος και να μην είσαστε εκείνοι οι άνθρωποι που έχετε κολλήσει σε ένα χαλασμένο συγκινησιακό σώμα που είναι ταυτισμένο, έτσι, με πεπιθήσεις, που αυτές οι πεπιθήσεις συγκεκριμένες είναι ταυτισμένες με την ταχύτητα του υλικού σώματος. Βλέπετε, σας είπα άλλη μια φορά, τα ζώα είναι σε εκείνη την κατάσταση που δεν έχουν αυτή τη συγκεκριμένη αποκοπή που έχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως, παρόλα αυτά, βλέπετε ότι έχει διαστρεβλώσει την λειτουργία των ψυχοσυγκινησιακών, θα λέγαμε έτσι, και εσωτερικών σωμάτων του πέρα των φυσικών. Έτσι. Λοιπόν, βλέπετε πόσο σημαντικό μάθημα, σημαντική πληροφορία είναι αυτή και θέλω να κάνετε αυτές τις ασκήσεις μέσα σας για να καταλάβετε ότι κάθε φορά να δίνετε το χρόνο σε κάθε σώμα και να καταλάβετε ότι αναλόγως σε ποιο κομμάτι βάζετε τη συνείδησή σας θα έχετε, κατά τη δική σας αντίληψη, εκείνη την ταχύτητα για να μπορείτε να ξεπεράσετε το οποιοδήποτε πράγμα. Όμως πρέπει να περιμένετε τα σώματά σας τα κατώτερα να κάνουν τον κύκλο τους. Όχι να κυνηγάτε και να τα βιάζετε να γίνουν καλά με το ζόρι. Γιατί είναι φτιαγμένα για να κάνουν συγκεκριμένο δρομολόγιο, συγκεκριμένο κύκλο. Θέλω να το καταλάβετε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι εμείς με την δική μας την πίεση και την αντίσταση να μην επιβραδύνουμε την ταχύτητά τους. Όποιος βιάζεται, λέει, σκοντάφτηκε. Πολλές φορές όταν εμείς βιάζουμε τα πράγματα, στην πραγματικότητα τι κάνουμε, τα καθυστερούμε. Ποτέ ένας βιασμός δεν φέρνει μια ανάπτυξη ταχύτερη. Όχι, γιατί το καλύτερο και το γρηγορότερο πράγμα είναι εκείνο που είναι η μέση οδός. Έτσι, εμείς λοιπόν όταν δεν ξέρουμε τη μέση οδό και έχουμε μάθει μια οδό μέσω της βίας, φυσικό είναι ο καθένας να εξασκεί τη λειτουργία και την άσκηση που έχει δώσει. Και τις περισσότερες φορές αυτά τα πράγματα, στις πιο παλιές εποχές και σε άλλα πράγματα, είχαν δώσει ασκήσεις βίας για να βιάζουμε τα σώματά μας και μέσω από τη βία να μπορούμε να έχουμε ένα είδος, θα λέγαμε, εγκράτειας. Όμως, αυτό εδώ πέρα το πράγμα τώρα αλλάζει, γιατί οι άνθρωποι, σας είπα και άλλες φορές, αρχίζουν και ασκούν το νοητικό τους σώμα. Αρχίζουν και ασκούν καλύτερα το νοητικό τους σώμα. Οπότε, δεν λειτουργούν σαν τα ζώα. Τα ζώα, καταλαβαίνετε, ότι επειδή δεν έχουν το νοητικό του σώμα τόσο ανεπτυγμένο και με τέτοιες λειτουργίες, φυσικά ο άνθρωπος όταν θέλει να τα διοικήσει, τι τα κάνει, τα φοβίζει, τα τρομάζει, έτσι, και τα πονά. Αυτό ακριβώς κάνει και ο άνθρωπος του ίδιου επίπεδου στον εαυτό του. Όταν δεν έχει καλλιεργήσει μέσα το νοητικό σώμα, πάει με αυτό το κατώτερο νοητικό που έχει, έτσι, τι κάνει, βιάζει, πονά και φοβίζει τον εαυτό του, γιατί νομίζει ότι έτσι θα τον υπακούσει η συνείδησή του. Αυτά σαν πρόλογος, φίλοι μου, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος τώρα, στις ερωτήσεις σας, έτσι. Θα δούμε λοιπόν τι ερωτήσεις έχετε κάνει. Εδώ πέρα μου στέλνει η Χριστίνα Μαραγκόζη,
μου λέει πώς ακριβώς συνδυόμαστε. Αν με ακούς Χριστίνα, θα έχει συνδεθεί βέβαια θα μου πεις, για να το ξέρετε όλοι φίλοι μου, θα μπορείτε να μπαίνετε μέσα κάθε φορά είτε σας έρχεται μήνυμα ή αλλιώς θα έρχεστε στο προφίλ, στο προφίλ μου και θα πατάτε εκεί πέρα το play στο βιντεάκι για να μπαίνετε μέσα. Συνήθως έρχεται ένα μήνυμα που είναι και το ίδιο link, αυτό στις ενημερώσεις σας. Ή θα μπαίνετε λοιπόν από τις ενημερώσεις σας ή θα πηγαίνετε στο προφίλ μου αν το έχετε χάσει αυτό και θα βλέπετε το βίντεο, θα είναι κάπως σταματημένο. Θα πατάτε εκεί πέρα το play και θα αρχίσετε να βλέπετε το βίντεο. Λοιπόν, να ξέρετε όμως σε κανονική ταχύτητα ίσως σας βάζει το link εκείνο που έρχεται στις ενημερώσεις. Αν κάποιος ξέρει κάτι καλύτερο, παρακαλώ να το γράψετε στα σχόλια, έτσι. Γιατί τις περισσότερες φορές εγώ είμαι, το βλέπω την κατάσταση που μιλάω. Και κάθε λοιπόν ερώτηση που έχετε να κάνετε, φίλοι μου, να τη γράφετε έτσι στα σχόλια για να απαντάμε. Για να δούμε. Λοιπόν, ναι, κάτσε να πάμε από την αρχή να δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Χρύσα. Λέει η Χρύσα, αν γίνεται, ανέφερε κάτι για την εκδήλωση της συγχώρεσης στα σώματά μας από τα πυκνότερα μέχρι το αιτιατό, ειδικότερα για το αστρικό με τις ασκήσεις της χρηστικής συνειδητότητας. Θέλω να καταλάβετε, όταν λέμε της χρηστικής συνειδητότητας, τι εννοούμε. Καταρχήν το αιτιατό κομμάτι είναι της αιτίας και του αποτελέσματος. Το σώμα που είναι το ανώτερο νοητικό. Αυτά είναι βέβαια ορολογίες που έχουν δώσει έτσι κάποιοι, θα λέγαμε εσωτεριστές, θεοσοφιστές και τα υπόλοιπα. Μπορούμε να δώσουμε τη δική μας ορολογία, καθώς εμείς καταλαβαίνουμε την ουσία των λέξεων και συνεχόμενα λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε καινούριες λέξεις προσιτές εμάς χωρίς να χάνουμε την ουσία. Το αιτιατό σώμα λέμε ο κόσμος της αιτίας. Καταλάβατε. Δηλαδή τι είναι, εκεί που αρχίζει, θα λέγαμε, να εκδηλώνεται η ενέργεια, ο διαχωρισμός, για να φτάσει στον κόσμο του αποτελέσματος που το βλέπουμε εμείς και που ζούμε εδώ πέρα που είναι το 3D, έτσι. Άρα το αιτιατό είναι ο κόσμος της αιτίας. Είναι αυτό που λένε πολλές φορές η ανθρώπινη ψυχή, η ψυχή της κάθε ενσάρκωσης, έτσι, γιατί τα ψυχικά θέματα παίζουμε εδώ. Λέει λοιπόν παρακάτω τη συγχώρεση. Σας είπα ότι όσο πιο πολύ εμείς ορίζουμε κάτι με τα κατώτερα σώματα γιατί ζούμε στον διαχωρισμό, τόσο με τα ανώτερα σώματα, έτσι, μπορούμε να το περιορίσουμε και έτσι να το συγχωρέσουμε. Γι' αυτό κάθε τι που συγχωρούμε, πραγματικά όμως, όχι απλά να λέμε έλα μωρέ, εντάξει το ξεχνάω, άλλο το ξεχνάω, άλλο το συγχωρώ. Το ξεχνάω είναι το βγάζω έξω από το νου μου στην πραγματικότητα. Το συγχωρώ σημαίνει το συνειδητοποιώ. Δηλαδή μπορώ να το νιώσω, το έκανα δικό μου, το ενσωμάτωσα, είναι δικό μου πλέον και επειδή είναι δικό μου ξέρω τι είναι. Καταλάβατε, είναι μεγάλη διαφορά και η συγχώρεση, γι' αυτό σας λέω, είναι μόνο στα ανώτερα σώματα. Και για να φτάσουμε στη συγχώρεση, όπως βλέπετε τις διδασκαλίες που δίνουν την αλληγορία, για να φτάσει όπως θα το συγχωρέσει, έπρεπε να σταυρωθεί, να σταυρώσει το εγώ του. Πού? Στο κέντρο. Καταλάβετε, το εγώ σταυρώνεται στο κέντρο μας για να μπορεί να συγχωρέσει. Γιατί μπορεί να συγχωρέσει, γιατί τότε όταν πάμε στο κέντρο μας λειτουργεί η χρηστική συνείδηση μέσα μας. Για να πάμε στο κέντρο μας πρέπει να φύγουμε και να καθαρίσουμε το αστρικό μας σώμα. Το αστρικό μας σώμα είναι συνέχεια, θα λέγαμε, λαβωμένο από συγκινησιακές καταστάσεις, συγκινησιακές καταστάσεις του πεπιθήσεων του νοητικού που υπάρχει μέσα στο αστρικό σώμα. Άρα τι γίνεται, για να φτάσουμε λοιπόν σε συγκεκριμένες συνειδησιακές καταστάσεις καθάρσεως και συνειδητοποίησης, οπότε θα λέγαμε να φωτιστεί και να πάρει και τα 7 ωραία χρώματα, έτσι, αυτό το αστρικό σώμα, δηλαδή να λάψουν και τα 7 τσάκρας μέσα μας. Τι κάνουμε, υπάρχουν δασκαλίες που έχουν δώσει, όπως η χρηστική διδασκαλία, αυτή η μίση που περνάμε στο αστρικό μας κόσμο. Και όταν λέω περνάμε στο αστρικό μας κόσμο, συνήθως οι ζυμώσεις γίνονται στο συγκινησιακό σώμα, όταν περάσουμε, όπως έχω στο κανάλι μου στο YouTube αναλύσει, έτσι, τις δοκιμασίες του, θα λέγαμε, Ιησού. Το καταλάβατε? Οι δοκιμασίες του Ιησού και κάθε ανθρώπου, αν καταφέρει και περάσει όλους τους ρόλους που υπάρχουν μέσα του ενσωματώνεται, ασκώντας συγκεκριμένες λοιπόν ενέργειες, παύλα ρόλοι, ενσωματώνεται, γεννιέται το θείο βρέφος που είναι η καθαρή συνείδηση. Έτσι, αυτή είναι η χρηστική συνειδητότητα. Για παραπάνω ανάλυση όπως ενδιαφέρεται, είναι στο κανάλι μου στο YouTube, έτσι, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Προχωράμε. Στην επόμενη ερώτηση, λέει η Αλεξάνδρα Μάνια, από πού προέρχονται οι αστρικές πληροφορίες? Από τα αστρικά ρεύματα. Από εκεί προέρχονται. Όταν λέμε αστρικές πληροφορίες, στην πραγματικότητα οι άνθρωποι, τώρα τι να σου πω,
Ας πάω λίγο πιο βαθιά. Υπάρχει κάτι που λέγεται μελατονίνη και σαλατονίνη, κάπως έτσι, γιατί δεν είναι βιοχημικός. Η μελατονίνη βγαίνει στον εγκέφαλο όταν υπάρχει νύχτα. Και η μελατονίνη σε μεγάλους βαθμούς αρχίζει και φτιάχνει μια άλλη ουσία και μετά γίνεται το DMT. Το DMT είναι αυτό που αρχίζει και μας κάνει να, θα λέγαμε, να νιώσουμε την ορμόνη του θανάτου. Δηλαδή τον αποχωρισμό, τον διαχωρισμό και τις διάφορες, θα λέγαμε, εκστασιακές προβολές τις οποίες μπορούμε να δούμε. Όταν εμείς λέμε ότι μπαίνουμε λοιπόν σε αστρικές πληροφορίες, καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα, διαισθητικά θα λέγαμε, και σε καταστάσεις νυχτός, όπου πολλές ασκήσεις για να έχουμε αστρικές πληροφορίες γίνονται τη νύχτα συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε πάλι άλλη φορά για αυτά τα πράγματα, λειτουργεί λοιπόν αυτό το κομμάτι λοιπόν, το οποίο εμείς γινόμαστε πιο αποδεκτοί, έτσι, και συμβατοί με εκείνη, θα λέγαμε, τη διάσταση που μας βοηθάνε τις διάφορες συγκεκριμένες εγκεφαλικές ορμόνες στον εγκέφαλο. Ένας άνθρωπος λοιπόν όταν κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις μπορεί ακόμα αυτή τη μελατονίνη, έτσι, και να την αρχίσει να την βγάζει σε ποσότητα μεγαλύτερη, επειδή μπορεί και μπαίνει σε αυτό το σκοτάδι που οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν όταν διαλογίζονται να μπουν σε αυτό το τελείως σκότος, ώστε μετά από αυτό το σκότος να βγουν διάφορα φώτα. Αυτά λοιπόν τα φώτα, θα λέγαμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι αστρικές πληροφορίες που ενσωματώνονται σιγά σιγά μέσα μας και επειδή μαθαίνουμε και μπαίνουμε σε αυτές τις διάφορες καταστάσεις, δηλαδή μέσω της εξάσκησης, θα λέγαμε ότι ενώνεται η φυσική προσωπικότητα με την αστρική προσωπικότητα. Παραδείγματος χάρη τώρα, όλα αυτά που σας λέω εγώ και αυτή η δυναμική που βλέπετε να μπορώ να σας λέω ενέργειες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τη ένωσή μου, του αστρικού, θα λέγαμε, φορέα μου με το φυσικό μου φορέα. Και γι' αυτό βλέπετε να μπορώ να ενσωματώνω πληροφορίες και το φυσικό μου να τις μετατρέπει σε λογικές ερμηνείες. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω στην άλλη ερώτηση. Για να δούμε γιατί φορτώνει. Έχουμε και τα κολλήματα. Για κάτσε, τι έγινε. Έτσι, πάμε πρώτα. Δεύτερο. Ωραία. Λέει η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, καλησπέρα. Μπορείς να μας πεις για τον άτομο αυτό και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ευχαριστώ. Να ξέρετε, φίλοι μου, ότι ο νέτρος αυτός μας είναι όλα εκείνα τα κομμάτια που σας ανέφερα που δεν έχουμε συνείδηση. Το επειδή δεν έχουμε εμείς ή έχουμε εστιασμένη σαν ολική αυτή τη συνείδησή μας στα κατώτερα κομμάτια, δεν πάει να πει ότι όλοι δεν έχουμε ένα νέτρο αυτό που λειτουργεί. Όπως λειτουργεί μέσα σας το σηκώτη, η καρδιά και άλλα πράγματα και εσείς δεν το καταλαβαίνετε, έτσι λειτουργεί στα νέτρα επίπεδα συγχρονιστικά σαν σερβερ ο νέτρος εαυτός σας. Αυτό που μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί είναι εκείνη η κατάσταση να μπορούμε να έχουμε την εμπιστοσύνη και μετά θα λέγαμε την ησυχία, θα λέγαμε, του κατώτερου νου, για να ακούσουμε και την πληροφορία που μας δίνει ο ανώτερος εαυτός μας, αφού είναι σαν σκηνοθέτης και σερβερ, μέσω από την πραγματικότητα. Γι' αυτό στον εσωτερισμό πάονται, τι κάνουμε, τα κάνουμε όλα δικά μας. Όλοι τι βλέπουμε απ' έξω το κάνουμε δικό μας. Όχι γιατί στην πραγματικότητα θέλουμε να λιώσουμε και να μπούμε σε ένα φανταστικό κόσμο, αλλά να μπορούμε να μιλάμε με τον άντρο εαυτό μας. Εφόσον ο άντρος εαυτός μας στην τελική είναι τα πάντα, ή εφόσον ο άντρος εαυτός μας είναι ατομικότητα που μας συνδέει, θα λέγαμε, με όλα τα υπόλοιπα, οι συνδέσεις που κάνουμε κάθε φορά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο συγχρονισμός του σερβερ ανώτερου εαυτού μας. Άρα εμείς καλούμαστε, μα θέλουμε τι να κάνουμε, να ενωθούμε τον άντρο εαυτό μας, με τι να ενωθούμε, με το περιβάλλον μας. Okay. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει η Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα, από την Πέρια, χαιρετίσματα. Σταμάτη, μίλησέ μας αν μπορείς, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά στα σώματά μας. Θέλω να καταλάβετε ότι τη φωτιά στο φυσικό επίπεδο μπορούμε να κάνουμε διάφορες, πώς να το πω τώρα, να μπορούμε να την γυρίζουμε γύρω-γύρω από την άβρα μας τη φωτιά, γιατί καίει ορισμένες λαύρες. Έτσι, είναι μια θεραπεία συγκεκριμένη, την οποία κάνουμε παλιά, υπάρχει τώρα, με προσοχή, έτσι μην καείτε. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, να περνάμε γύρω-γύρω τη φωτιά, πάνω από το σώμα μας, έτσι, χωρίς να μας καίει, το οποίο είναι ένα είδος κάθαρσης από τις διάφορες λαύρες, σε εισαγωγικά διάφορα αιθερικά σώματα που κολλάνε πάνω μας. Έτσι. Στο συγκινησιακό επίπεδο, η φωτιά είναι το πάθος το οποίο πρέπει να ηρεμήσουμε για να ξέρουμε εμείς πώς να τη χειριστούμε τη φωτιά αντί να μας κάψει. Στο νοητικό επίπεδο η φωτιά είναι εκείνο το συναισθησιακό, θα λέγαμε, επίπεδο, η φλεγόμενη βάτος, θα λέγαμε, η οποία είναι εκείνη η νοητική, θα λέγαμε, κατάσταση της διαδικασίας
της κατανόησης και της ερμηνείας. Έτσι. Βέβαια η φωτιά στα άλλα τα εθερικά ανώτερα επίπεδα είναι όλα τα πνεύματα, θα λέγαμε, έτσι, ο κόσμος της συλλογικής νοημοσύνης, έτσι, που μπορεί να υπάρχει. Παρότι η φωτιά, θα λέγαμε, έχει αυτό το ρόλο. Γι' αυτό και στο ηλιακό πνεύμα, στο ηλιακό πλέγμα, στον ήλιο, στη φωτιά, χαρακτηρίζουμε εκεί πέρα πάντοτε τη δύναμη της θέλησης, την ατομικότητα, της νοημοσύνης και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Σας εξήγησα όμως πώς μεταφέρει τη φωτιά σε όλα τα επίπεδα. Επίσης θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι η φωτιά δεν δημιουργείται. Υπάρχει ήδη και εμείς την ενεργοποιούμε. Η φωτιά υπάρχει στο κερί, η φωτιά υπάρχει στο λάδι, η φωτιά υπάρχει σε εμάς, η φωτιά υπάρχει στα πάντα. Όλα τα στοιχεία στην πραγματικότητα υπάρχουν στα πάντα. Απλά σε όχι ενεργοποιημένες μορφές. Ακόμα και στο νερό υπάρχει η φωτιά. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα τώρα. Όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Λοιπόν, προχωράμε πιο κάτω. Λέει Κωνσταντίνα Φούντα, τι μπορεί να σημαίνει όταν βλέπουμε στον ύπνο μας να βγαίνουμε από το σώμα μας. Τις περισσότερες φορές, όταν μιλήσουμε για τα κατώτερα σώματα, έχουμε μερικά σώματα που είναι τα υλικά, όπως σας είπα, που λειτουργούν με συγκεκριμένες ταχύτητες. Είπαμε για τους διάφορους εθέρες, έτσι, που μπορούμε να βγούμε με το φωτεινό και τον αντανακλαστικό εθέρα. Λοιπόν, με τους ανώτερους εθέρες που θα λέγαμε ταυτίζονται με το. Θα αντιθέτονται, θα λέγαμε, με εκείνο το πεδίο, θα λέγαμε, του τσάκρα, θα λέγαμε, του πράσου, θα λέγαμε, της καρδιάς, έτσι, και θα λέγαμε τα υπόλοιπα. Για ποιο λόγο το λέω? Γιατί τις περισσότερες φορές τα διάφορα σώματα είναι φτιαγμένα από υπό, θα λέγαμε, σωματίδια, έτσι, τα στοιχεία της χημείας, τα οποία όλοι, θα λέγαμε, οι περισσότεροι γνωρίζετε. Αυτά τα διάφορα υποσωματίδια που μπορούν όλα μαζί να έρχονται σε μία τάξη κάθε φορά και να δημιουργούν τα σώματά μας, που εκεί θα έχουμε την συνείδησή μας κάθε φορά, την επίγνωση, θα λέγαμε, το εγώ είμαι κάθε φορά, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει να την προβάλλει. Όσο περισσότερο, θα λέγαμε, εστιαζόμαστε σε κάτι, τόσο περισσότερο αυτά έχουν τη δύναμη να μπορούν να βγουν, θα λέγαμε, έξω από τον μαγνητικό πεδίο, θα λέγαμε, του σώματος και να πάνε και να ενεργοποιηθούν, θα λέγαμε, κάπου αλλού. Στην πραγματικότητα, αφού μαζί έλκουν και ένα ποσοστό της συνείδησης και βγαίνει πάνω από το 51%, εκείνη την ώρα, μόλις περάσει το 50%, εμείς νιώθουμε ότι είμαστε πλέον έξω από το σώμα. Όταν δεν έχει ξεπεράσει το 51%, εμείς ακόμα νομίζουμε και το βλέπουμε κάτι σαν σκέψη, σαν όραμα, σαν όνειρο. Όταν ξεπερνάει το 50% και έχει βγει περισσότερη συνείδηση από αυτή που υπάρχει στο σώμα έξω, τότε είναι αυτά τα οποία βλέπουμε, τα διάφορα όνειρα, αν είμαστε σε κατάσταση, θα λέγαμε, λιθάργου, ή αν έχουμε ενεργοποιήσει, θα λέγαμε, τη συνείδησή μας σε εκείνα τα επίπεδα, τυχαία ή από εκπαίδευση, να μπορούμε να βιώνουμε την εκτός σώματος εμπειρία. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε, ποτέ η συνείδηση δεν φεύγει ολικά. Προβάλλει τον εαυτό της. Όσο πιο πολύ προβάλλει τον εαυτό της, τόσο πιο πολύ συνειδητότητα έχουμε σε εκείνο το επίπεδο που είναι εστιασμένη. Όσο λιγότερο προβάλλει, ξεκινάει σαν επιθυμία, σαν σκέψη, σαν όραμα, έτσι, σαν θέληση, σαν ορισμένα πραγματάκια, σαν θαμπά πράγματα. Αλλά όσο πολύ εστιάζουμε εκεί πέρα και πάμε εμείς σε αυτή τη διάσταση, είναι σαν να μετακινούμε τη συνειδητότητά μας, έτσι, σε ένα άλλο επίπεδο. Και επειδή το φυσικό σώμα εκείνη την ώρα δεν μετακινείται, αλλά είναι χαλαρωμένο και πρέπει να είναι χαλαρωμένο εκείνη την ώρα, ή για κάποιο λόγο ναρκωμένο, ή κατά από άλλες περίεργες, θα λέγαμε, καταστάσεις που μπορούν να γίνουν, τότε η συνείδηση έχει την τάση να αποκόβεται. Γιατί η συνείδηση μπορεί και περνάει σε πολλές μορφές. Μπορεί να περάσει μέσα από συχνότητες, μπορεί να περάσει μέσα από τον ηλεκτρισμό, μπορεί να περάσει από διάφορα άλλα πράγματα, έτσι, και από τις σκέψεις, όλες αυτές τις ταχύτητες, συχνότητες, τα κύματα, τα οποία λένε και οι επιστήμονες. Η συνείδηση, ναι, μπορεί να περάσει μέσα από όλα αυτά και να κάνει τα διάφορα ταξίδια της και να εξαπλωθεί. Γιατί θα λέγαμε σαν να παίρνει όλα τα υποσωματίδια και τα κάνει έναν φορέα της. Και φτιάχνει ένα συγκεκριμένο σώμα σε κάθε διάσταση από τα υποσωματίδια της κάθε ύλης. Όπως έχει κάνει τώρα, που έχει φτιάξει αυτό το φυσικό σώμα, που έχει πάρει κάποια υποσωματίδια και τα έχει φτιάξει σαν αυτό το φυσικό σώμα. Και όπως είπαμε για τα σώματα, το κάθε ένα έχει τη δική του δυναμική, ταχύτητα, ιδιότητα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Λέει η Μαριάννα Χατζηπαυλίδου. Γεια σου, Μαριάννα. Γιατί χρειάζεται να εμπιστεύεσαι τον ανώτερο εαυτό σου αντί για την αγάπη που έχεις για κάποιον ενώ γνωρίζεις ότι είναι αληθινή? Εδώ υπάρχει μια κατάσταση
ασάφειας, γιατί η Μαριάννα έχει μπερδέψει ότι η αγάπη με τον άντρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό μάλλον. Άρα αυτό το πράγμα, το οποίο λέμε αγάπη, περνάει μέσα από όλα τα σώματα, όπως σας είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν η αγάπη δεν είναι μόνο στο φυσικό επίπεδο που είναι η δονή, ούτε στο συγκινησιακό επίπεδο που είναι αυτό το συνέστημα θα λέγαμε, ούτε στο νοητικό επίπεδο που είναι η φιλία, ούτε μόνο στο άλλο το επίπεδο που είναι η ένωση. Ακόμα προχωράει στα πάντα και είναι όλο το σύμπαν έτσι και ότι υπάρχει. Ο καθένας σας είπα, αναλόγως στο ποιο σώμα λειτουργεί, αισθάνεται και έτσι την αγάπη. Βλέπετε, ο ανώτερος εαυτός μας έχει ένα άλλο είδους αγάπης. Αυτό που οι περισσότεροι λέμε πνευματική αγάπη, έτσι. Εγώ θα πω ένα πράγμα, προσπαθήστε, αφού η μητρότητα και η πατρότητα είναι μέσα στον διαχωρισμό το μέγιστο, μπορεί ένας άνθρωπος να συλλάβει, θα λέγαμε, σαν ύψιστη αγάπη, να δοκιμάσετε τον κάθε άνθρωπο που αγαπάτε, χωρίς τα υπόλοιπα σώματα, να τον δοκιμάσετε, να τον αγαπήσετε πατρικά και, θα λέγαμε, σαν μητέρα. Παρ' όλα αυτά, τώρα θα σας φανεί κάτι περίεργο, αν μάθετε και αγαπάτε σαν θεοί, θα λέγαμε, και πλησιάζετε το Θεό, θα δείτε πόσο αυστηρός είναι ο Θεός, γιατί στην πραγματικότητα ο Θεός δεν συγχωρεί με τον τρόπο των ανθρώπων, ό,τι κάνεις θα το πληρώσεις. Έτσι, λέτε, δεν μου συγχωρεσέ με, λένε πολύ ο Θεός συγχωρεί, εμείς όχι. Ο Θεός συγχωρεί μόνο σαν συνείδηση. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν συγχωρεί με τον τρόπο έτσι, της μη, θα λέγαμε, τιμωρίας ή της μη συνέπειας. Ο Θεός είναι ο μόνος, γιατί πραγματικά έχει χτίσει συγκεκριμένους, θα λέγαμε, νόμους, τους οποίους σου λέει, φίλε, ότι σπείρεις, θα θερίσεις. Δεν πάει να κάνεις ότι είναι, ότι σπείρεις, θα θερίσεις. Άρα τι γίνεται, θα πρέπει λοιπόν μέσα στους νόμους που έχεις της υπεράσπισης, θα πούμε, να κάνεις άλλα πράγματα για να θερίσεις άλλα πράγματα. Κοίταξε λοιπόν, Μαριάννα. Όταν κάποιος λοιπόν τον αγαπάς, πρέπει να τον καταλάβεις σε τι επίπεδο τον αγαπάς. Γι' αυτό μην προσπαθήσεις κάποιους ανθρώπους να θεωρήσεις ότι με τα κατώτερα σώματα υπάρχει μια αγάπη που θα φέρει, θα λέγαμε, την ειρήνη. Συνήθως τα κατώτερα σώματα έχουμε μάθει να λειτουργούν στον διαχωρισμό και πολλές φορές να φαίνεται η βία σε αυτά. Για να βιώσουμε την αγάπη με τον ανώτερο εαυτό μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι όποιον άνθρωπο μας στέλνει ή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας συγχρονισμός. Κάθε άνθρωπος λοιπόν για τη στιγμή εκείνη που έρχεται η ζωή μας είναι ο ιδανικός. Είτε για μας ήταν εχθρός, φίλος, για μας ήταν ο ιδανικός για εκείνο το σκοπό που εμείς συγχρονιστήκαμε. Από εκεί και πέρα είναι τόσες οι βιολογίες και όλες τις παράλληλες πραγματικότητες και λόγω των επιλογών μπορούμε να παίξουμε με κάποιο άνθρωπο, έτσι, που το έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, όταν μιλάμε για σχέσεις, που κάθε φορά έχουμε να παίξουμε και διαφορετικά μαθήματα. Το θέμα είναι ένα. Όταν θέλετε κάποιον να αγαπήσετε, πρέπει λοιπόν η μέγιστη μορφή αγάπης είναι η ταύτιση σαν να είναι εαυτό σας. Η μέγιστη μορφή αγάπης είναι η ίδια συνείδηση. Όταν σας λέω λοιπόν κάτι δικό σας, σας λέω αγαπήστε το. Κάντε το δικό σας, ενσωματώστε το. Αγάπη και συνείδηση είναι ένα. Αγαπάω σημαίνει γνωρίζω στην πραγματικότητα, με την αληθινή έννοια της γνώσης. Αυτό σημαίνει αγαπάω. Δεν μπορείτε να λέτε αγαπάω κάτι χωρίς να το γνωρίζετε. Πώς το αγαπάτε? Γιατί μέσα στην αγάπη περιέχεται φροντίδα, αλληλεγγύη. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που κάτι πρέπει να το ξέρουμε για να έχουμε να το φροντίζουμε. Έτσι δεν πάει? Πώς γίνεται λοιπόν? Μια έννοια της αγάπης είναι η φροντίδα. Πώς μπορώ να φροντίσω κάποιον και λέω να τον αγαπάω χωρίς δεν μπορώ να το φροντίσω? Να τον αγαπάω πια απλά επειδή υπάρχει? Έτσι επειδή υπάρχει το αγαπάω? Ναι, αλλά θα πρέπει να ξέρεις, αφού το αγαπάς, να το κάνεις δικό σου, να σέβεσαι το λόγο που υπάρχει, να ξέρεις την αιτία. Η αγάπη με τη συνείδηση είναι ένα. Σας είπα και άλλες φορές ότι τα ζώα είναι μες στην αγάπη, τα φυτά είναι μες στην αγάπη. Όμως δεν το ξέρουν. Ο μόνος που μπορεί να είναι στην αγάπη και να τη συνειδητοποιεί είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όλοι είμαστε στην αγάπη. Το θέμα είναι να το συλλάβεις. Και με τι το συλλαμβάνεις, με τα κατώτερα σώματα? Όχι. Εκεί συλλαμβάνεις μορφές ένωσης στην πραγματικότητα. Έτσι, η μέγιστη μορφή ένωσης είναι η αγάπη. Ναι, αλλά μορφές ένωσης, σας είπα, τις ιδιότητες των σωμάτων. Θέλετε να αγαπήσετε κάποιον? Αγαπήστε τον πολυεπίπεδα. Θέλετε να είστε πολυεπίπεδοι? Αναπτύξτε τα εσωτερικά σας σώματα. Θέλετε να έχετε πολυεπίπεδη σχέση? Αναπτύξτε τα εσωτερικά σας σώματα. Θέλετε να έχετε ρευστότητα, να μπορείτε να ξεπερνάτε τα προβλήματα? Αναπτύξτε τα εσωτερικά σας σώματα. Θέλετε να αναπτύξετε τα εσωτερικά σας σώματα? Ξεκινήστε και κάνετε συγκεκριμένες ασκήσεις έτσι για να δυναμώσουν τα εσωτερικά σας σώματα. Θέλετε να ενεργοποιήσετε, ενεργοποιήστε τα. Όμως πρέπει να καταλάβετε κάτι και είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι άλλο πράγμα να γρατζουνάς μια κιθάρα κάθε χορδή και να λες κοίταξε, ντάν, κοίταξε εγώ τι έμαθα, ντάν, και να τις γρατζουνάτε και άλλο να παίζετε μουσική. Είναι σημαντικό λοιπόν όχι μόνο να αναπτύξετε τα εσωτερικά σώματα,
αλλά να τα κάνετε να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους. Γιατί είστε και οι ίδιοι μουσικοί. Είμαστε μουσικοί. Είμαστε δονήσεις. Είμαστε μουσική του σύμπαντος. Γι' αυτό είμαστε άχαροι όταν δεν ξέρουμε να πηγαίνουμε με το ρυθμό. Και αχάριστοι δηλαδή. Γιατί δεν πάμε με το ρυθμό που μας δίνει το σύμπαν, ο Θεός, εμείς, ο εαυτός μας. Έτσι λοιπόν έρχονται οι δυσαρμονίες. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να χορέψουμε τη μουσική μας. Γι' αυτό είναι συγκεκριμένα λοιπόν πράγματα, όχι μόνο να δούμε τα σώματά μας, αλλά να κάνουμε τη σύνδεσή μας να πηγαίνει αρμονικά και να το καταλάβει και να το δουλεύει όλα αρμονικά. Όχι το ένα να χτυπάει το άλλο και να έχουμε αυτή τη δυσαρμονία. Έτσι. Προχωράμε. Λέει πάλι Μαριάννα, γιατί χρειάζεται να πιστεύετε ότι το είπαμε. Λέει Μαριάννα, ποιο από τα δύο είναι αυτό που πρέπει να εμπιστεύεσαι. Πρέπει να καταλάβετε φίλοι μου ότι αυτό που εμπιστευόμαστε κάθε φορά είναι αυτό το οποίο αφήνουμε να το εμπιστευτούμε. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που θέλετε να ασκήσετε μια δύναμη πρέπει να είστε απ' έξω από το πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Άρα, με τη λέξη αφήνω τον εαυτό μου να εμπιστευτεί, σημαίνει ότι εγώ πρώτα πλάθω μέσα εκείνη την πεποίθηση για να μπορώ μετά να αφήσω τον εγκέφαλό μου να την αναγνωρίσει απ' έξω. Είναι σημαντικό πρώτα εσείς να φτιάξετε την πεποίθηση ότι δεν ξέρετε για να αφήσετε τον εγκεφαλό σας να γνωρίσει. Είναι σημαντικό εσείς πρώτα να πείτε ότι είμαι γεμάτος λάθη, ιστορίες, τον ατάλο, για να αφήσετε τον εγκεφαλό σας να αναγνωρίσει ποια λάθη έχετε. Είναι σημαντικό φίλοι μου να καταλάβετε ότι πρώτα αφήνουμε τον εαυτό μας για να μπορεί να αναγνωρίσει ο εγκεφάλος κάτι στην πραγματικότητα. Ο υπερόπτης είναι φυσικό, επιχώντας μεγάλη ντροπή, να μην αφήνει τον εαυτό του, τον εγκεφαλό του, να αναγνωρίζει, θα λέγαμε, τα λάθη του. Πρώτα λοιπόν μπαίνουμε στην κατάσταση εκείνη, να φτιάξουμε πεποίθηση ότι ναι, υπάρχουν κόμποι που μου κάνουν τη ζωή δύσκολη, για να αφήσουμε τον εαυτό μας, τον εγκεφαλό μας, να δεχτεί τέτοιου είδους πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, ότι πιστεύουμε, βλέπουμε. Και όχι ότι βλέπουμε, πιστεύουμε. Αυτό είναι ένα δεύτερο αντανακλαστικό επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι πιστεύω, βλέπω, και μετά, επειδή έχουμε ξεχάσει το τι πιστεύουμε και δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε, έχουμε καταλήξει στο ότι βλέπω, πιστεύω. Έτσι. Θέλω να ακούσετε ξανά και ξανά το βίντεο, αργά, καθαρά, με σημειώσεις, για να μπορείτε να κάνετε τη δική σας εσωτερική εργασία πάνω σε αυτές τις πληροφορίες, τις βαθιές που σας δίνω, έτσι. Μην περιμένετε μια ανάγνωση, και ειδικά τώρα, μέσα από ένα live, έτσι, να τα πάρετε όλα. Κάντε μεθοδικά την άσκηση πάνω σε αυτές τις πληροφορίες και θα δείτε πόσο πολύ θα σας βοηθήσουν. Λοιπόν, θα κάνουμε και μια ακόμα ερώτηση, γιατί κάναμε τη μία ωρίτσα. Λέει Νίκη, καλησπέρα σε όλους, η αγάπη ανοίξει στην υψηλή συχνότητα και εκπέμπει θεϊκό φως. Okay, ευχαριστούμε Νίκη για την πληροφορία. Προχωράμε παρακάτω. Έχουμε άλλη? Ε? Α, δεν έχουμε άλλη. Εντάξει, οκ. Okay. Ήρθαμε ακριβώς λοιπόν. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως πάντα, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Όποιοι θέλετε, συνεργαστείτε, κάνετε τις διάφορες κοινοποιήσεις, να μοιραστούμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, έτσι, της άγνοιας και της πληροφορίας χωρίς, θα λέγαμε, μέτρο. Βγάζουμε και εμείς, κάνουμε ό,τι μπορούμε το δικό μας χέρι. Δεν μιλάμε για αυτούς που δεν μπορούν, πάντα μιλάμε για αυτούς που μπορούν. Ποτέ δεν είπα ότι το λέω για όλους, μιλάω πάντα για αυτούς που συγχρονίζονται, έτσι, και είναι για να τα ακούσουν. Στο τώρα, στο μέλλον, και τα βιντεάκια θα υπάρχουν να τα ανεβάζω στο YouTube, άλλος μπορεί να είναι εκείνη η ώρα που θα καταλάβει. Στο τώρα μιλάμε πάντοτε για αυτούς που τώρα καταλαβαίνουν, τώρα είναι έτοιμοι και τώρα συγχρονιστικά έρχονται σε επαφή με αυτές τις πληροφορίες για τη δική τους προσωπική ανάπτυξη και μέσω των πράξεών τους φυσικά για το συλλογικό το οποίο ζούμε μέσα αυτούς τους καιρούς της μετάβασης της ανθρώπινης συνείδησης σε ένα άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, ευχαριστώ για την εστίαση της συνείδησής σας, έτσι, για την πραγματικότητα την οποία κάνουμε όλοι μαζί. Όπως είπα, μπορείτε να κοινοποιήσετε. Ευχαριστώ όλους για την παρέα. Ειρήνη σε όλους.